Ισχυρές επιδόσεις εμφάνισε ο ΠΑΠ στο πρώτο τρίμηνο του 2015 με τον κύκλο εργασιών, τα εμπιντάλα και τα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ισολογισμό πρώτου τριμήνου, ο κύκλο εργασιών τη ΟΠΑΠ έφτασε στα 1,118 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 965,5 εκατομμυρίων το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καταγράφοντα άνοδο τη τάξη του 15,8%. Τα επιτά του ομίλου, δηλαδή τα κέρδη προφόρων τόκων και αποσβέσεων, κατέγραψαν άνοδο κατά 22,2% στα 93,194 εκατομμύρια ευρώ, απόρρια τη συνεχιζόμενη και αποτελεσματική διαχείριση του κόσμου. Τους σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του ομίλου. Ο ομίλο κατέγραψε άνοδο και σε επίπεδο καθαρών κερδών, τα οποία, ενισχυμένα κατά 18,1%, έφτασαν τα 58,658 εκατομμύρια ευρώ. Σε ό,τι αφορά τη χρηματιστηριακή εικόνα τη εταιρεία, από τι αρχέ του έτου η συμμετοχή έχει υποχωρήσει κατά 16,5%, ενώ η τρέχουσα κεφαλαιοποίησή τη διαμορφώνεται περί των 2,37 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σχολιάζοντα τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου του 2015, ο πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο τη ΟΠΑΠ, Καμίλ Ζιγκλέρ, ανέφερε ότι οι θετικέ επιδόσει του ομίλου καταγράφονται τόσο στα οικονομικά αποτελέσματα όσο και στην παραγωγικότητα. Ο ίδιο πρόσθεσε ότι η διοίκηση παραμένει σταθερή στου στόχου τη για το 2015 με την εισαγωγή των VLT στην ελληνική αγορά να δημιουργεί πρόσθετα έσοδα για το ελληνικό δημόσιο, νέε θέσει εργασία και τόνωση τη αγορά ακινήτων.